Σήκωσαν σήμερα υψηλά το λάβαρο της αξιοπρέπειας, τιμώντας την 58η επέτειο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος γιορτάζει σήμερα την ανεξαρτησία της, με την πληγή της τουρκικής κατοχής να εμάσει ακόμα. Την εθνική υπερηφάνεια αναγέννησαν ωστόσο το πρωί τα ελληνικά μαχητικά F-16, τα οποία αγκάλιασαν τον κυπριακό ελληνισμό. Από τη φετινή στρατιωτική παρέλαση, ηχηρή ήταν η απουσία των ρωσικών επιθετικών ελικοπτέρων MI-35. Η μέρα υπερηφάνειας και περισυλλογής η σημερινή, υποδεικνύει ο πρόεδρος. Η Ελλάδα είναι εδώ, διαμηνύει ο Καμένος. Το ρεπορτάζ έχει ο Σωτήρης Παπαδόπουλος. Τα φτερά της πολεμικής αεροπορίας σκέπασαν τον ελεύθερο κυπριακό ουρανό, στέλνοντας μήνυμα ενότητας Ελλάδας και Κύπρου. Η Κύπρος γιόρτασε σήμερα την 58η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, με τους εορτασμούς να κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία. Είναι μια μέρα σίγουρα που μπορεί κανένας να νιώθει περήφανος για την απελευθέρωση του τόπου μας από τον αποικιακό ζυγό. Την ίδια ώρα πιστεύω πως είναι και μια μέρα περισυλλογής, μια μέρα αναδρομής εις τα όσα, σαν αποτέλεσμα παρεμβάσεων, δικοινοτικών διαταραχών, αλλά και εμφύλιους παραγμού που οδήγησε στην αξιοποίησή του από την Χούντα των Αθηνών με το πραξικόπημα, και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε. Τα στρατιωτικά άρματα μάχης και τα περίφημα στρατιωτικά νιάτα κέρδισαν το θαυμασμό των πολιτών, που παρευρέθηκαν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Χρειάζεται και είναι μέρα προβληματισμού. Μέρα προβληματισμού για όλους ανεξαίρετα. Τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Αλλά και ταυτόχρονα μια μέρα αποτίμησης του που σήμερα βρισκόμαστε, από πού ξεκινήσαμε, πού βρισκόμαστε. Ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις. Η Ελλάδα είναι εδώ, δίπλα στην Κύπρο. Η Ελλάδα δεν είδε ποτέ πια την Κύπρο μακριά. Και θέλω να τονίσω ότι χάρη στις σκληρές θυσίες του κυπριακού ελληνισμού και του ελληνικού λαού, οι δυο μας χώρες πλέον δεν είναι χώρες κρίσης, αλλά χώρες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Επιδείχθηκαν άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, όλμη, πυροβόλα και άλλα σύγχρονα οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και το αντιαεροπορικό οπλικό σύστημα BUK-112. Ναι, οπλικά συστήματα με μέσο όρο ζωής